Και μένουμε στο ασφαλιστικό. Χθε μιλούσαμε για τη θέσπιση ενό σταθερού συστήματο μερίσματο, Μποναμά. Πείτε το πώ θέλετε, για την ενίσχυση των χάμηλων συνταξιούχων. Για το θέμα αυτό όμω υπάρχει ανατροπή στο ασφαλιστικό. Ο Θοδωρή Γενή θα μα τη μεταφέρει. Θοδωρή. Λοιπόν, Νίκη, είχαμε αποκαλύψει πρώτη τη διάταξη για τον μόνιμο μηχανισμό στήριξη των συνταξιούχων. Αλήθεια. Κάτι σαν τη 13η. Ακριβώ. Ουσιαστικά καταργείται η 13η και θα έρχονταν αυτό ο μηχανισμό για να ενισχύσει του χαμηλού συνταξιούχου. Mm -hmm. Στη διάταξη αυτή αναφερόταν ρητά ότι η παροχή αυτή θα γίνεται ετησίω μόνο σε χαμηλού συνταξιούχου κάθε Δεκέμβρη. Έχουμε μια νέα διάταξη που ήρθε στο φω τη δημοσιότητα και λέει, έχει μια γενική αναφορά mm -hmm. για χρηματοδότηση πολιτικών κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια και υγεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανοίγει το παιχνίδι πλέον και μπορούμε να δούμε κιόλα την πίτα, πώ μεγαλώνει. Διότι ψηλό βαθμό στέλεχο του Υπουργείου Εργασία μα έλεγε ότι ο τρόπο, ε, η αλλαγή τη διάταξη ουσιαστικά έγινε για να μπορέσουν να μπουν περισσότεροι δικαιούχοι σε αυτή την παροχή. Πέρα των συνταξιούχων. Mm -hmm. Λοιπόν, χαμηλό μισθή, άτομα με αναπηρία, δικαιούχοι επιδομάτων. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αλλά και προνοιακών, πολίτεκνοι, άνεργοι και φυσικά οι χαμηλού συνταξούχοι, οι οποίοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την κρίση. Αυτέ είναι οι κατηγορίε οι οποίε είναι ενδυνάμει δικαιούχοι για το επίδομα αυτό. Ε, περιμένουμε να δούμε φυσικά τι θα γίνει στην πορεία. Διότι Παραμένει σε διαβούλευση, έτσι. Θα μπει στη διαβούλευση, ναι. Στη και φυσικά θα κατατεθεί στη Βουλή. Υπάρχουν και κακέ γλώσσε που λένε να σου πω ότι ε, ουσιαστικά ανοίγει το παράθυρο του Υπουργείου Εργασία προκειμένου να καλύψει τυχόν τρύπε στον προπολογισμό του ασφαλιστικού συστήματο. Ενώ Μα. κάποιοι άλλοι μιλούν και για ε, χέρι των θεσμών, οι οποίοι ουσιαστικά δεν θέλουν να μοιράζεται στοχευμένα σε συνταξιούχου, αλλά σε ένα ευρύτερο ουσιαστικό κοινωνικό φάσμα. Λοιπόν, α περιμένουμε και την οριστική του μορφή πια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή.